Πρόεδρε, τις τελευταίες μέρες όλοι σχεδόν ασχολούμαστε με το θέμα της λύσης. Εμένα, έτσι, λίγο με προβληματίζει το θέμα της μη λύσης. Δηλαδή, θα έρθει ένα δημοψήφισμα σε έναν εύλογο χρονικό διάστημα. Ας υποθέσουμε για χάρη συζήτησης ότι και αυτήν τη φορά έρθει η απόρριψη του σχεδίου και πάλι από τη δική μας πλευρά και όχι από την άλλη. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή με το που θα ξυπνήσουμε το επόμενο πρωί? Από τι θα πράξουμε και όχι τι θα παραλείψουμε. Το έχω πει και στην επιστολή μου προς το φίλτα τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, ότι η εμπειρία του παρελθόντος και η απόρριψη ενός σχεδίου που επροτάθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη από το 76% δεν επιτρέπει σε κανένα ούτε να το επαναφέρει ούτε με διακοσμητικές αλλαγές να το θέσει ενώπιον του Κυπριακού λαού, γιατί μια δεύτερη απόρριψη θα οδηγήσει σε διχοτόμηση, σε ενδεχόμενη αναγνώριση του σημερινού παράνομου καθεστώτος, ενδεχόμενα σε αντιλαμβάνεστε και δικαιώματα επί της ΑΟΣ και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και λέω, γι' αυτό και επαναλαμβάνω πόσο χρειάζεται να είμαστε όλοι ενωμένοι για να δώσουμε τη μάχη αποτροπής σε σχέδια τα οποία δεν θα μπορεί να παρουσιάσουμε ή να μπορούμε, αν θέλετε, πάω προς το θετικό, ενώπιον του Κυπριακού λαού και που θα είναι λόγω του περιεχομένου τους αποδεκτά από την πλειοψηφία. Αυτός θα είναι ο αγώνας μας, αυτή είναι η προσπάθεια μας. Άρα με μια λέξη η μη λύση σημαίνει διχοτόμηση. Χωρίς αμφιβολία είναι σοβαρότατες οι συνέπειες ακόμα και για την ύπαρξη και την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού. Ας μην παραγνωρίσουμε τα τετελεσμένα που δημιουργεί ο χρόνος. Περιορίζομαι μέχρι εδώ. Για να μην θεωρηθεί ότι πιθανόν να αναδεικνύω φοβικά. Ο κύριος Μιχαλακάκος από το Capital. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Είναι τουλάχιστον στον κάθε άνθρωπο κατανοητό και πλανάται ότι επειδή είναι και υδρογονάνθρακες στη μέση, γι' αυτό και υπάρχει αυτό το γενικότερο ενδιαφέρον και από τις μεγάλες δυνάμεις και προφανώς ίσως είναι και αυτό το momentum, όπως είναι και η λέξη που χρησιμοποιούμε πολύ για να προχωρήσουμε στη λύση του Κυπριακού και ίσως να είναι και κάπως σύντομα που θα γίνουν όλα αυτά, δεν ξέρω. Εσείς θα μας πείτε, επειδή λέτε ότι δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, είναι κατανοητό, αλλά κάπου θα υπάρχει και κάποια κατάληξη, φαντάζομαι. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, υπάρχει ένδειξη από την Τουρκία ότι κάτι έχει αλλάξει, σας έχουν έρθει τέτοια μηνύματα, ίσως και από την Υφυπουργό των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ναι, αποφάσισε να λύσει το Κυπριακό, ή θα πούμε πάλι σε μια ίσως ατέρμονη διαδικασία συνομιλιών? Και μια σκέφτασε και ο καιρός να γίνει αυτή η χιαστή συνάντηση των διαπραγματευτών σε Αθήνα και Άγκυρα, τι επίπεδο συνάντηση θα έχει ο δικός μας διαπραγματευτής, δηλαδή σε ποιο στάτους θα είναι? Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Αντιλαμβάνομαι ότι η συνάντηση θα είναι με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας και βεβαίως αντίστοιχα ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο συνομιλητή. Αντιλαμβάνεστε, και θέλω να το επαναλάβω, ότι εάν η Ελλάδα εκατήχε, θα είχε και να δώσει. Η Ελλάς θα σταθεί υποστηρικτικά, συμβουλευτικά και δεν νομίζω να υπάρχει αξίωση ότι θα μπορούσε να παραχωρήσει οτιδήποτε που δεν είναι στην δυνατότητά της να το παραχωρήσει. Το άλλο που αναφέρεται όσον αφορά το θέμα, η εκτίμηση σας ότι ναι, οι συγκυρίες είναι τέτοιες που μπορεί να τις αξιοποιήσουν, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά το πόσο σύντομα ή πόσο αργά, αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από την καλή θέληση της άλλης πλευράς. Σημεία που μπορεί να θεωρηθούν ως ενδείξεις καλών προθέσεων χωρίς να δίδω πιστοποιητικά οριστικά ήταν, παραδείγματος χάρη, η αποδοχή του συνομιλητή στην Τουρκία, μια δική μας θέση και διαχρονική, αν θέλετε, αξίωση, αλλά και η διαμόρφωση του κειμένου όσον αφορά στην αποδοχή της μιας και μόνης κυριαρχίας. Κύριο Τσαγκάρης από την Καθημερινή. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον υπάρχει ο κίνδυνος να διακοπούν ή να παγώσουν οι διαδικασίες στους υδρογονάνθρακες, στο φυσικό αέριο, εν ώψη της προοπτικής λύσης.
Δηλαδή, υπάρχει ενδεχόμενο οι εταιρείες να το σκεφτούν δύο φορές, να παγώσουν τη διαδικασία, ώστε να δουν αν προκύψει λύση, να δουν πώς θα το εκμεταλλευτούν το φυσικό αέριο και κατά πόσο παραμένετε δεσμευμένος στο θέμα του τερματικού. Πρώτον, να σας πω ότι οι συμφωνίες έχουν συναυθεί με την νόμιμη κυβέρνηση του αναγνωρισμένου Κυπριακού κράτους και συνεπώς το ενδιαφέρον παραμένει, γιατί δεν υπάρχει ασάφεια. Δεύτερον, απλά έτσι χάρη εκείνων που ισχυρίζονται ότι μπορεί ο διάλογος να καθυστερήσει είτε τις έρευνες από εταιρείες είτε άλλος πώς, η ΕΝΗ μας έχει ενημερώσει ότι ενδεχόμενα να επισπεύσει τις διερευνητικές της διαδικασίες από τον Οκτώβριο, τον Αύγουστο του τρέχοντος χρόνου. Συνεπώς, όχι μόνο δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης ή αναστολής, αυτά όλα που πολλές φορές τα ακούσαμε και δεν έχουν βάση, νομίζω ότι δεν υποβοηθούν τα επιχειρήματα όσων διαφωνούν με άλλα θέματα. Μπορώ να προσθέσω κάτι, κύριε Πρόεδρε? Παρακαλώ να μείνουμε. Εγώ είναι να προσθέσει, λέει ο Παναγιώτης, έτσι θα θέλεσαι. Κάτι άσχετο με την προηγούμενη ερώτηση. Ωστόσο, νομίζω είναι καλό να ακουστεί, κύριε Πρόεδρε. Μέσα στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, υπάρχει ενδεχόμενο να προωθήσετε και το δικαίωμα των νέων σε δημοτική εκπαίδευση της εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας? Στην απεδοπλευρά και βεβαίως από την άλλη πλευρά την ελληνική. Να σας υπενθυμίσω ότι το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπει ότι οι επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ελληνική και η τουρκική. Το δικαίωμα παιδείας είναι έναν ελεύθερο δικαίωμα που ενασκείται από οποιονδήποτε. Εάν κάποιοι θέλουν να εκμάθουν την τουρκική, που και σήμερα την εκμαθάνουν, ή κάποια άλλη ενθάρρυνση μπορεί να υπάρξει, γιατί όχι, θα ήθελαμε να έχουμε μια κοινή γλώσσα συνεννόησης. Μέχρι στιγμής όσοι δεν γνωρίζουν ελληνικά ή τουρκικά συνεννοούνται με τα αγγλικά. Είναι μια επίσης πρόνοια που υπάρχει στο Σύνταγμα. Όμως ας μην επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε μια σειρά άλλων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να δημιουργηθούν, ναι, πρέπει κάποια στιγμή, όπως έγινε και στην Ιρλανδία και αλλού, έναν Truth Reconciliation Committee, όπως λέγεται. Και συνεπώς, και βεβαίως, θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να δούμε πώς χτίζουμε γέφυρες, πώς δημιουργούμε συνθήκες αποκατάστασης της εμπιστοσύνης που τόσο πολύ έχει τρωθεί σαν αποτέλεσμα, δυστυχώς, των θέσεων που μέχρι σήμερα οι τουρκικές ηγεσίες ή η τουρκική πλευρά ετηρούσε. Ούτω έξτρα, ο κύριος Παύλος Αντωνίου. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Τι διασφαλίζεται μέσω του κοινού ανακοινοθέντος για τις δύο πλευρές, κατά την άποψή σας, μετά την ερμηνεία που έδωσε σήμερα ο κατοχικός ηγέτης σε μια προσπάθεια να προσγειώσει κάθετα τις προσδοκίες μετά και την πρώτη συνάντηση που είχε μαζί σας, και πώς είναι δυνατόν να έρθουμε σε μια συμφωνία με την τουρκοκυπριακή πλευρά σε ό,τι αφορά την μεθολογία, όταν ο κύριος Έρογλου έχει άκρως διαφορετική προσέγγιση από εμάς? Ο κύριος Έρογλου έχει δικαίωμα να έχει τις δικές του θέσεις, τις δικές του απόψεις, όπως και εμείς έχουμε βεβαίως, και κατοχυρώνεται το δικαίωμα να επιλέγουμε και εμείς. Δεν επιλέγει μόνο ο κύριος Έρογλου, και αυτή η προσπάθεια πάντοτε να λέμε ότι η άλλη πλευρά, μα καλά, εμείς είμαστε ανύπαρκτοι. Εμείς είμαστε και το κράτος, αν θέλετε, αλλά και η κοινότητα που θα συμμετέχει την ίδια ώρα στον διάλογο. Εδώ δεν είναι μονομερή τα δικαιώματα. Είναι και στις δύο κοινότητες τα δικαιώματα. Και συνεπώς έχουμε και εμείς κάθε δικαίωμα να εγείρομεν τα θέματα, και ρητά αναφέρεται ότι όλα τα μη επιληθέντα προβλήματα θα τεθούν. Τα άλλα που θεωρούνται λυμένα και θα περιλαμβάνονται μάλιστα εκ των προνοιών και στο σύνταγμα του Ομόσπονδου Σύνταγμα, δεν μπορεί να ξαναμπούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και θέλω να επαναλάβω, είναι ότι είναι η άλλη διάσταση και το μέγεθος της σημασίας αυτού του κοινού ανακοινοθέντος. Είναι η ασπίδα ώστε να μην αμφισβητηθεί ούτε μια διεθνής προσωπικότητα, ούτε μια κυριαρχία, ούτε μια ηθαγένεια, ούτε τα όσα απαράδεκτα μπορεί να αποτελούν το περιεχόμενο του status quo. Κύριος Καουρίς από τον Αντίλογο. Κύριε Πρόεδρε, με δεδομένο των συλλαγνών μου, είχε μια φράση στα αυτιά μου που είπετε μόλις τώρα: σημαντικές εξελίξεις. Σημαντικές εξελίξεις όμως δεν είχαν εξαγγείλει και οι προηγούμενοι πρόεδροι από το 1968 που άρχισαν οι συνομιλίες χωρίς κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα? Αυτή τη στιγμή, γιατί είναι αισιοδοξή ο Κυπριακός λαός?
Δεν είπα, δεν μίλησα για αισιοδοξία ή ότι θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις. Δεν νομίζω να έδωσα έναν ανάλογο μήνυμα. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, ακούντας ιδιαίτερα τα όσα λέγονται. Δυσκολίες είπα θα υπάρξουν και το έχω υπερτονίσει αντίθετα, ότι επίπονες προσπάθειες ή ο επίπονος δρόμος που έχουμε να ακολουθήσουμε είναι από τούδε. Και αυτό είναι μια δημόσια δήλωση και χτες και σε προηγούμενες αναφορές που έκανα και σήμερα ακόμα. Δεν λέω, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά δεν είμαι ούτε και αισιόδοξος. Χρειάζεται μια συγκρατημένη αισιοδοξία, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται αξιοποίηση όσων με την εμπλοκή τους έκαναν κατορθωτών να επιτύχουμε αυτό που επιτύχαμε. Το πρώτο βήμα δηλαδή.